Η ρωσική πολεμική μηχανή που από χθες το βράδυ ξεκίνησε την τελική επίθεση για την κατάληψη του Κιέβου και την εκδίωξη του καθεστώτος που εγκαθιδρύθηκε στη χώρα μετά το πραξικόπημα του 2014, ανέβασε στροφές εδώ και μία ώρα, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του ρωσικού γενικού επιτελείου στο Defense.net.ru. Ουκρανοί στρατιώτες παραδίδονται κατά δεκάδες στις ρωσικές μηχανοκίνητες φάλαγγες που εισέρχονται πλέον με μεγάλη ορμή από το βορειοδυτικό άκρο του Κιέβου. Υπάρχουν πραγματικές μάχες τώρα στους δρόμους, δήλωσε στο EFP ένας Ουκρανός υπολόγαγος των αλεξιπτωτιστών. Προσπαθούμε να αποθήσουμε τους Ρώσους, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε πλήρως. Η κατάσταση είναι πολύ ασταθής. Η μεγάλη φάλαγγα των 64 χιλιόμετρων από τη Λευκορωσία, που οι εφάνταστοι αναλυτές των ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών έλεγαν ότι έχει ξεμείνει από καύσιμα και οι Ρώσοι δεν έχουν να φάνε, μοιράζει τις δυνάμεις της σε όλη την περίμετρο του Κιέβου. Ο μοναδικός διάδρομος που έχει μείνει ανοιχτός είναι στα νότια της πόλης, από όπου διαφεύγουν οι ολιγάρχες και οι καθεστωτικοί μεταπολίτελοι τους αυτοκίνητα υπό την προστασία των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας του καθεστώτος. Ο Ντάγκλας Μακρέγκορ επιβεβαίωσε ότι όλα τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν σε μεγάλο βαθμό περικυκλωθεί και αποκοπεί. Στα νότιο-ανατολικά 30 με 40 χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες, αν δεν παραδοθούν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, υποθέτω ότι οι Ρώσοι θα τους αφανίσουν.